κάνετε, σας ανοίγω βλοκάκι, πάμε μία έτσι βολτούλα που γευματινή με το αυτοκίνητο. Πάμε να πάρουμε και ένα δεματάκι που έχει έρθει. Και τι άλλο, πάμε λίγο Lidl να πάρουμε δύο πραγματάκια που θέλουμε. Να πάρουμε και τον παιδίατρο τηλέφωνο να μας πει τι θα ξεκινήσει τώρα ο μπέμπις να τρώει επιπλέον και ό,τι δεν έχουμε μήπως να το πάρουμε. Τα πιο πολλά βέβαια τα έχω, αλλά μην τυχόν μας πει κάτι ότι δεν έχουμε να το πάρουμε. Αυτά. Λίγο απότομα σας άνοιξα το βίντεο. Αλλά ναι, τέλος πάντων, έχουμε έρθει και ACS να πάρουμε ένα δεματάκι. Από το δεματάκι θα δείτε μόνο ένα πράγμα, νομίζω, δεν ξέρω. Τα άλλα θα το δείτε σε βίντεο που είναι για τη βάφτιση, γιατί είναι κάτι που έχουμε πάρει για τη βάφτιση, θα καταλάβετε, στο βίντεο που θα ανέβει. Βασικά να σας πω, πήρα άλλο φόρεμα για μένα, άλλο φόρεμα για τη Λιβία. Θα τα δείτε όλα σε άλλο βίντεο που είναι, σας είπα, για τη βάφτιση. Ένα μαζεμένο βίντεο με διάφορα πράγματα που έχουμε πάρει για τη βάφτιση. Θα τα δείτε όλα εκεί πέρα. Οπότε τώρα από το δέμα που σύντσαι είναι, και θα σας δείξω μόνο ένα πραγματάκι που έχω πάρει για τη Λιβία και θα χαρεί πάρα πολύ και θέλω να τα ανοίξω σήμερα. Αυτά, έχουμε και παιδίατρο πιο μετά όμως. Σήμερα είναι 5η 10 Αυγούστου, είναι 6 παρά τώρα. Ο μπέμπις γκρινιάζει γιατί θέλει να ξεκινήσουμε το αυτοκίνητο και έχει κόσμο η ACS. Καλά πάει αυτό. Έχουμε και παιδίατρο σήμερα, επιτέλους το ζύγισμα. Και να μας πει και ο παιδίατρος τι άλλο να ξεκινήσουμε στον μπεμπίνο να τρώει. Θα σας τα πω όλα μετά. Το δέμα το πήραμε από Σινσέι. Και θα σας το δείξω μετά αυτό το ένα πραγματάκι από εκεί μέσα. Και τώρα έχουμε έρθει Lidl. Λοιπόν, ήρθαμε σπίτι. Το θέμα που σύντσε είναι εδώ πέρα. Θα σας δείξω μετά αυτό το ένα πραγματάκι που είναι για τη Λιδία. Γιατί αν το δείξω τώρα, αν σας το δείξω τώρα και το δει, θα το θέλει και δεν θα πάμε μετά πουθενά. Και έχουμε παιδίατρο και πρέπει να φύγουμε. Έχει περάσει ήδη η ώρα, αργήσαμε στο Lidl. Όπως να είναι, έφυγα. Και θέλω να αλλάξω και μπλούζα τώρα να πάω παιδίατρο. Νόμιζα ότι δεν θα πάμε για πιο πολλά ψώνια, αλλά τελικά. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, πήγαινε παραπέρα. Ψωνίσαμε 60 ευρώ πράγματα. Οπότε θα σας τα δείξω τώρα τα ψώνια. Supermarket haul. Και να αλλάξω κιόλας. Παιδίατρο. Ταΐζω μπεμπίνο πρώτα βασικά. Τρέχουμε, τρέχουμε. Αλλά θα σας πάρω μαζί μου. Προσπαθώ να σας πάρω μαζί μου. Έχω πούχο το άγχος μου τώρα για τον παιδίατρο. Τι θα γίνει με τα κιλά του μπεμπίνου. Δεν έχω και χρόνο. Δεν έχω καθόλου χρόνο αυτή τη στιγμή. Το μυαλό μου. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να σας δείξω τα ψώνια που πήραμε. Λογικά, τι μέρα επομένει σήμερα, τι μέρα είναι, Πέμπτη. Δεν νομίζω να χρειαστούμε κάτι το Σάββατο. Ψηλόγια, εκτός και αν πάμε και μετά, αφού τελειώσουμε τον παιδίατρο, κατά τις 8 και κάτι πες θα έχουμε τελειώσει με τον παιδίατρο, μήπως πηγαίναμε και παίρναμε. Αν μου πει ότι ο μπέμπις ξεκινάει κάτι τώρα, ας πούμε, καινούριο και δεν το έχω στο σπίτι, να πάμε να το πάρουμε. Και άλλα πράγματα, για κάτι ξέχασα τώρα εγώ πολύ. Θα δείξω, άμα σας δείξω και μετά ψώνια, πάει να το ξαναπήγαμε. Λοιπόν, ο Ανέστης πήρε αυτό εδώ πέρα. Τώρα μην με ρωτήσετε τι ακριβώς είναι. Ούτε που το κοιτάω, για το αυτοκίνητο είναι. Δεν ξέρω, μην κάθομαι και ψάχνω αυτή τη στιγμή. Πήρα αυτά εδώ να τα δοκιμάσω. Μου φάνηκαν πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω. Πρώτη φορά θα τα δοκιμάσω και θα δούμε. Μία, όχι πουτιγκά, είναι το Milk Product. Με τι είναι αυτό, με φράουλα. Ήθελα έτσι ένα, κάτι σαν γλυκό. Μακαρόνια. Μελιτζάνες σε διχτάκι, αραβική πίτα, είναι μισό κιλό, είναι 6 πίτες μέσα. Τις είχε πάρα πολύ καλή τιμή και λέω πάρτες, δεν είναι τορτίγες, είναι αραβική. Και εγώ παλιά δεν ξέρω, τον μπέρδευα τορτίγια αραβική, το ίδιο το θεωρούσα, απλά αυτό είναι πιο χοντρό από την τορτίγια που είναι πιο λεπτό. Πήρα και αυτό εδώ να το δοκιμάσω. Τώρα με τη διατροφή δοκιμάζω νέα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι σαλάτα. 7 έως 9 λεπτά στο τηγανάκι, ας πούμε, ή στο φούρνο των μικροκυμάτων. Καλά, εγώ στο τηγανάκι. Είναι 600 γραμμάρια. Είναι αυτό εδώ. Και έχει μέσα πλιγούρι με ρεβίθια, πιπεριά σέλινο,
Ντοματίνια, κρεμμύδι και φασόλια με μπαχαρικά βαθιάς κατάψυξης, μάλιστα. Τι ξέρω τώρα αν θα μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Το πήρα όμως να το δοκιμάσω, γιατί μπορεί να είναι ωραίο και εγώ δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Οπότε γιατί όχι, μ' αρέσει να δοκιμάζω γενικά. Εδώ πέρα πήρα nest bacon. Εγώ δεν τρώω και αν φάω ποτέ θα φάω μια φετούλα, ας πούμε. Εδώ αποσμητικό ρολ. Εν τω μεταξύ πάντα έχουμε τις ίδιες τσάντες και αυτή είχε τώρα μέσα από πατάτα μέσα. Δεν είχε καθαριστεί καλά. Η Λιβύα διάλεξε ένα φουντούνι. Έφαγε και ένα παγωτό που διάλεξε, τέλος πάντων. Το φουντούνι όμως το κρατάω, δεν το φάει τώρα. Μία σαλάτα για αύριο, πριμαβέρα. Συνήθως δεν τις παίρνω γιατί ακόμα και την επόμενη μέρα είναι σαν χαλασμένες τελείως. Άστο. Και έτσι δεν παίρνω συνήθως. Λοιπόν, πατατούλες. Πήρα αυτές εδώ που είναι χύμα. Έχω ξαναπάρει και μ' αρέσουν. Τις είχε και σε καλή τιμή. Εδώ. Κρεμμύδια. Τελειώσαμε και τα κρεμμύδια, οπότε. Λοιπόν, βλέπετε και τον ανεμιστήρα τώρα που πέφτει ο ήλιος. Πήραμε κιμά από Lidl, γιατί τον είχε σε προσφορά και με τη Lidl Plus ακόμα πιο φθηνό. Και πήραμε. Έχω πάρα πολύ καιρό να πάρω κρέας από το Lidl. Ενώ κιμά και τέτοια διάφορα, μπριζόλες και τέτοια, δεν ξέρω. Αλλά καμιά φορά μπορεί να βρω κάτι και να πάρω στο κρεατικό. Τώρα, ας πούμε, είχε αυτό. Παλιά έπαιρνα συνέχεια κιμά. Αλλά μετά κόλλησα με τον πάπο που τα έχει πιο ωραία γευστικά και μου αρέσουν πάρα πολύ. Τώρα δεν πειράζει. Το βρήκα αυτό σε προσφορά, λέω πάρτο. Λοιπόν, εδώ λευκό τυρί άλμης, είναι 1 κιλό. 2 πακέτα μωρο μάντιλα για συμπλήρωμα. 1 σφουγγάρι μπάνιου. 1 μαγιονέζα. Αυτή εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Αγκουράκια για σαλάτες. Ψωμί φούτος. Ο Ανέστης πήρε αυτά εδώ να φάει μετά γιατί έχει αγώνα και τα πήρε. Εγώ πήρα κάποια energy drink εδώ πέρα γιατί τα είχε σε προσφορά και όταν παίρνω από το περίπτερο, όταν βγαίνουμε μια βόλτα ρε παιδί μου, είναι πιο ακριβά, δεν πολύ συμφέρει. Και εν τέλει λέω πάρε εδώ πέρα μαζεμένα. Επίσης και ο Νέστης πήρε τα δικά του μαζεμένα. 3 πήρε. Που του αρέσουν αυτά. Αυτό το πήρα για να το πιω τώρα στη διαδρομή που θα φύγουμε πάλι. Αυτό το πήρα ο Νέστης για να το πιει τώρα στη διαδρομή που θα φύγουμε πάλι. Πήρα στα φυλάκια. Πήραμε γαλοπούλα βραστή για εμένα, είναι αυτή εδώ πέρα. Και όταν τρώει και η Λιδία τρώει γαλοπούλα. Χυμουδάκια της Λιδίας με μήλο. Και μπισκότα με κρέμα μαύρη σοκολάτα. Τα είχε σε προσφορά. Με κρέμα cheesecake και κλεμπεμπίνες. Με ταχίνι και κακάο. Και πήρα ένα από όλα για να τα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, πάω μπεμπίνο, αλλάζω, φεύγουμε, πάμε στο παιδίατρο. Όλα τα προλάβαμε. Λοιπόν, ο μπεμπίνος, παιδίατρο. Πώς παιδίατρο. Πες παιδίατρο. Πες παιδίατρο. Να σε δει πώς είσαι, τώρα που έγινες 5 μηνών. Τώρα που έγινες 5 μηνών. Μας σε δει ο γιατρούλης. Κάτι ξεχάσαμε, ξανανεβαίνω. Όταν έχεις 800 πράγματα στο μυαλό σου. Αυτά γίνονται. Αλλά εγώ σας δείχνω πως είναι πραγματικά τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Δεν τώρα δεν βλέπω. Έβαλα και την μπλουζίτσα που ήθελα. Πάμε. Βανέσης έμεινε κάτω με τη Λιδία. Τελειώσαμε και από τον παιδίατρο, θα σας τα πω όλα μετά. Όλα καλά. Όλα καλά, αυτή η σημασία. Αλλά θα σας τα πω όλα πιο αναλυτικά και εσάς μετά. Λοιπόν, είναι 8 και 10, ήρθαμε Lidl στο άλλο γιατί θέλω να βρω και κάτι που δεν βρήκα στο προηγούμενο Lidl. Ευκαιρία για να πάρουμε και τα φρουτάκια τα επιπλέον που μας είπε να ξεκινήσει ο μπεμπίνος.
Πριν είχαμε δώσει κάπου, πόσο ήταν, στα 60 και τώρα ήταν 50, πόσο έδωσε τώρα, 55, 55 τώρα. Αλλά τώρα είναι ούτε τα μισά, τώρα είναι το 1 τέταρτο από τα μισά, αλλά πήραμε κάτι έτσι μεγάλο που ήθελα, θα σας δείξω μετά. Λοιπόν, κάτι εδώ πέρα καπρίς, θα σας τα δείξω τώρα γιατί μετά σπίτι δεν έχω φως. Μην ανοίγω ring light μετά, να τα σας δείξω μια μπαμ μπαμ εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά τα πτυφούρ για τον Ανέστη που το αρέσουν. Εδώ πέρα ροδάκινα και βερίκοκα. Ροδάκινα και βερίκοκα. Που μας είπε ο παιδίατρος να ξεκινήσουμε στον μπεμπίνο. Αυτές τις μπάρες τις καινούργιες να τις δοκιμάσω. Έχω δοκιμάσει μόνο με τη βανίλια και τη σοκολάτα νομίζω ότι είναι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Δύο αβοκάντο, έχω στο σπίτι αβοκάντο. Απλά πήρα επιπλέον γιατί ξεκινάει και ο μπεμπίνος τώρα αβοκάντο. Καρπούζι για όλους μας, αλλά ξεκινάει και ο μπεμπίνος. Πώς το λένε, καρπουζάκι. Πήραμε, σήκω το αυτό, μπράβο. Και εδώ κουνελάκι. Το είχε και στην προσφορά, να κάτσουμε να κάνουμε στιφάδο. Και τελευταίο και το πιο ακριβό ήταν αυτό εδώ, στα 24 ευρώ. Το πήρα για μένα, όπως καταλαβαίνετε, να κάνω και με τα χέρια μπορείς να κάνεις και ποδήλατο μπορείς να κάνεις, θα κάθεσαι ξέρω εγώ στην καρέκλα σου και κάνεις και τις ασκησούλες σου εδώ πέρα και σου δείχνει και πραγματάκι, θα το ψάξουμε μετά το βράδυ καλύτερα και όταν το χρησιμοποιήσω και τα λοιπά, άμα θέλετε να σας πω, αλλά το είχε τώρα στα Lidl αυτό, πάρα πολύ καλό και γενικά ό,τι έχει το Lidl βγαίνει καλό και είπα να το πάρουμε, να κάνω αυτό που είναι εύκολο ας πούμε. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο αυτό που έχω πάρει για τη Λιδία, να το δει τώρα λίγο το βράδυ να παίξει. Ο μπεμπίνος έχει πέσει για ύπνο, τη Λιδία την αφήνω λιγάκι να παίξει και με αυτό που της έχω πάρει. Και τι άλλο θέλω να σας πω, και πιο μετά το βραδάκι θα σας μιλήσω με ησυχία για τον παιδίατρο. Αυτό είναι για τη Λιδία, πως είναι σέι, τα άλλα θα τα δείτε σε άλλο βίντεο γιατί είναι για τη βάφτιση και αυτά, τέλος πάντων, σας το είπα και πριν. Και αυτό είναι που πήρα για τη Λιδία, μου άρεσε και μια και έκανα παραγγελία, λέω πάρε και αυτό για τη Λιδία. Είναι μια σκηνή. Θα το φτιάξουμε τώρα και θα σας το δείξω. Θα το δείχνω έτσι. Εδώ μπήκε και όλο μέσα με το τάμπλετ. Σκηνή, παιδιά, σκηνή. Υπέροχη σκηνή. Παιδιά, χωρίς τίποτα, χωρίς να την καρφώσεις και αυτά για τη Λιδία, το έχει χαλάσει μια φορά που τις είχα πάρει, δύο βασικά, που τις έχουμε πάρει σκηνή. Αυτή τίποτα, απλά την κλείνεις και τη τσαλακώνει αυτό, το κλείνεις, το βάζεις πάλι στο τσαντάκι του και το πας και όπου θες, ακόμα και στην παραλία το παίρνεις μαζί σου. Καταπληκτικό, έβαλε παιδικά να δείτε, ωραία, έκατσε και μέσα και είναι τέλεια, τέλεια. Δείτε εδώ, δεν το πιστεύω. Κουκου. Δείτε εδώ πόσο ωραία. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε? Εσύ? Καλά, και εγώ, εσύ? Λοιπόν, είναι αργά το βράδυ, τώρα βρήκα λιγάκι έτσι χρόνο να σας μιλήσω. Η Λιδία έριξε τρελό παιχνίδι μέσα στη σκηνή, της άρεσε πάρα πολύ. Ούτε να έχει κομματάκια, να παραπατήσει το παιδί, να φύγει το ένα, να φύγει το άλλο, να πρέπει να ξαναενώσεις, τίποτα. Καταπληκτική. Και τη μαζεύεις κατευθείαν, την ξαναβάζεις μέσα στη τσάντα της. Έχει δική της τσάντα, το ξαναμαζεύεις και έτοιμο. Λοιπόν, πάμε να σας πω για τον παιδίατρο. Λοιπόν, όλα καλά, δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο να κάνουμε, τα έχει δει τα παιδιά και τα δύο, έχουν κάνει τα εμβόλια τους, τώρα ξανά έχουν εμβόλια από Σεπτέμβρη και έπρεπε να δει το βάρος του μπέμπι. Λοιπόν, γιατί ήταν πιο κάτω από την πορτοκαλί γραμμή στο βιβλιάριο που βλέπουν που βρίσκεται το κάθε παιδάκι. Ήταν στη μέση κόκκινης και πορτοκαλής γραμμής. Και 4 μηνών του ξεκινήσαμε κρέμες για να πάρει βάρος, γιατί μόνο με το γάλα δεν, και δεν το πολύ ήθελε και όλα αυτά. Πήρε βάρος, πήρε 800 γραμμάρια μέσα σε ένα μήνα. Ένα μήνα ακριβώς, 800 γραμμάρια. Θα σας πω πόσα κιλά είναι τώρα. Πολύ χάρηκε ο παιδίατρος. Τώρα τρώει μήλο, μπανάνα, πεπόνι και χλάδι.
και τρώει σε σημείο δηλαδή να φάει μια ολόκληρη μπανάνα και ένα ολόκληρο αχλάδι, φρουτόκρεμα και να το φάει όλο αυτό. Και πολύ χάρηκε ο παιδίατρος και επειδή τρώει και τόσο πολύ, δηλαδή από 4 έως 5 μηνών, αυτόν τον ένα μήνα να τρώει μια μπανάνα και ένα χλάδι όλο μαζί σου μέσα σε φρουτόκρεμα, να καταλάβετε, είναι αρκετό αυτό. Και χάρηκε πάρα πολύ και απλά είπε ότι είναι ο μεταβολισμός του, οπότε δεν χρειάζεται κανένα άγχος, απλά πάντα λογικά θα είναι λίγο πιο κάτω από τα υπόλοιπα παιδάκια, ίσως μέχρι μια ηλικία, μετά μπορεί να αλλάξει, μου είπε. Δεν είναι ότι θα είναι τώρα έτσι και θα είναι και αργότερα, μπορεί να αλλάξει. Θα σας δείξω εδώ πέρα και το βιβλιάριο. Εγώ πάρα πολύ το χάρηκα, πάρα πολύ το χάρηκα που ανέβηκε. Ήτανε παιδιά, ήτανε αυτή εδώ κάτω. Η κουκκιδίτσα ήταν ενδιάμεσα στο κόκκινο και στο πορτοκαλί. Και έχει ανέβει τώρα εδώ πάνω, έχει πάει πιο πάνω από την πορτοκαλί γραμμή. Οπότε χάρηκα πάρα μα πάρα πολύ. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να φτάσει στην πράσινη. Αλλά εντάξει, τέλη Σεπτέμβρη ίσως να έχει πλησιάσει και τη γραμμούλα, ανάλογα βασικά και την ηλικία του μετά. Ανεβαίνει και αυτό, καταλαβαίνετε εδώ πάνω. Αλλά όλα καλά. Κανένα άγχος δηλαδή. Εγώ ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη αυτό τον ένα μήνα μέχρι να μου πει τι γίνεται. Ανέβαινα στη ζυγαριά την Xiaomi που λέει ανεβείτε με το μωρό και μετά ανεβείτε χωρίς το μωρό και τα λοιπά. Βασικά ανεβείτε μόνοι σας και μετά ανεβείτε με το μωρό. Υπάρχει ειδικό τέτοιο. Είναι μια ζυγαριά ηλεκτρονική Xiaomi που την είχαμε πάρει, δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Που ανεβαίνεις πάνω και έχει και αυτή τη δυνατότητα να ανέβεις με το μωρό και χωρίς το μωρό και σου λέει πόσα κιλά είναι και όλα αυτά. Όχι ότι σε μια κανονική ζυγαριά δεν μπορείς να το κάνεις, αλλά είναι πιο ακριβής αυτή. Και τι ήθελα να σας πω. Κοίταγα, στο πέρα πολλά αγχωνόμουν εγώ, γιατί δεν ήξερα από ακριβώς βρίσκεται το μπέμπι και αυτά, πόσο πρέπει να είναι. Αλλά με ηρέμιζε ο παιδίατρος. Είναι πολλά, λέει, τα 800 γραμμάρια που πήρε σε ένα μήνα. Τώρα θα αρχίσει να παίρνει, λέει, κάπου και 400 γραμμάρια κάθε μήνα, εκεί δηλαδή μέσω όρο, 400 κάτι, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ήτανε πριν ένα μήνα 5.790 και τώρα είναι 6.590, λέει, ακόμα και θα φτάσετε 7 κιλά, εντάξει. Εμένα μου κακοφαίνεται λίγο, γιατί η Λιδία γεννήθηκε 3.900 σε κιλά και 4.5-5 κιλά ήταν ήδη από τους πρώτους μήνες. Όχι 5-6 μηνών ήταν η Λιδία αφίστετα, πολλά περισσότερα, αλλά δεν υπάρχει σύγκριση, όχι. Το κάθε παιδάκι είναι διαφορετικό, δεν μπορείς να τα συγκρίνεις και το βλέπω τώρα και στην πράξη δηλαδή όλο αυτό. Ναι. Αλλά πάρα πολύ χάρηκα που πήγαν όλα καλά. Και του ξεκινάμε και καινούργια φρουτάκια, όπως σας είπα. Βερίκοκα, ροδάκινα, καρπούζι, μας είπε, αβοκάντο. Αυτά ξεκινάμε. Και θα σας κάνω και βιντεάκι, έτσι, με εντυπώσεις του μπέμπι, πώς θα του φανούν οι κρέμες. Μεγαλώνει. 5 μηνών. Λοιπόν, αυτά. Ήθελα να σας πω αυτά που σας είπα με ησυχία. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Θα κλείσουμε αυτό το βιντεάκι. Ναι, δεν θα το κρατήσω παραπάνω. Σας έδειξα και ψώνια, σας είπα τώρα και αυτά με τον παιδίατρο. Είδατε και λίγο παιδίατρο, είδατε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Εντάξει. Να ανεβαίνουν βιντεάκια. Να κάνουμε έτσι λίγο παρέα. Ξέρω σας αρέσουν τα βίντεο τα καθημερινά, αλλά μακάρι να μπορούσα να ανεβάζω πιο συχνά. Οπότε θα τα κάνω λίγο πιο μικρά κάποια και κάποια πιο μεγάλα, να υπάρχει, να είναι λίγο πιο εύκολο να μπορώ να ανεβάζω και πιο γρήγορα. Φιλιά πολλά και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.